Πάμε στην συνέντευξη που σας είχαμε προαναγγείλει και έχει να κάνει και με την. Κυρίως έχει να κάνει με την αυριανή εκδήλωση του ερασιτέχνη Άρη για τα 108 χρόνια του συλλόγου. Με τον ταμεία του ΑΣ Άρη, τον Αλέξανδρο τον Καντώνα, ο οποίος συμμετέχει και αυτός στην ομάδα οργάνωσης της εκδήλωσης αυτής και θα μας διαφωτίσει, νομίζω, να μας πει και πολλά περισσότερα. Καλησπέρα, Αλέξανδρα, από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Πάμε κατευθείαν στον Ενικό να τον παραλείψουμε τον πληθυντικό ευγενίας. Γνωριζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Ναι, νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Είναι, νομίζω, πρώτη εκδήλωση για τα γενέθλια του συλλόγου μετά από 3 χρόνια, έτσι. Σωστά. Είναι η πρώτη εκδήλωση μετά από 3 χρόνια. Πέρσι είχαμε το βίντεο. Πολύ καλό βίντεο. Πολύ καλό βίντεο. Πολύ καλό βίντεο. Νομίζω τα παιδιά έγινε σε συνεργασία με το Arts Media Factory. Νομίζω τα παιδιά δείξαν δείγματα γραφής και φέτος θα μας βοηθήσουν σε ένα βίντεο που θα. Και το Arts Media Factory και το γραφείο τύπου του ΑΣ Άρης. Να το τονίσουμε και αυτό, έτσι. Το Αντώνιο. Το Γκάτζιο. Σωστά. Φέτος λοιπόν θα κάνουμε μια γιορτή. Η αλήθεια είναι ότι σχεδιάζαμε αλλιώς. Πιο μεγαλοπίβολη, πιο δυνατή, αλλά η δολοφονία του Αλκιβιάδη, του Αλκιβιάδη Καμπανού, δεν μας επιτρέπει φέτος να έχουμε γενέθλια. Θέλουμε να δώσουμε έναν άλλον τόνο στην φετινή γιορτή. Θα είναι μια λιτή γιορτή, μια έτσι σεμνή τελετή, μικρή, έτσι ώστε να τιμήσουμε και τη μνήμη του Αλκιβιάδη, αλλά και άλλων ανθρώπων και αθλητών που μέσα στο 2021 είχαν πολλές επιτυχίες. Είχε ο συλλογός μας πολλές επιτυχίες το 2021, σε μια δύσκολη χρονιά πρέπει να πούμε για όλους τους συλλόγους, λόγω της πανδημίας, αλλά και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είτε φύγανε από κοντά μας, είτε όμως έχουν στηρίξει ή στηρίζουν ακόμα και σήμερα τον σύλλογο. Εννοείται πως αυτές οι βραβεύσεις θέλουμε να έχουν και συνέχεια, έτσι είναι η πρώτη εκδήλωση που κάνουμε εμείς σαν διοίκηση. Σωστό. Γιατί μας βρήκε η πανδημία. Επειδή για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα. Είναι κάποια πρώτα ονόματα που θα βραβεύσουμε, να είμαστε γεροί και να είναι ο σύλλογος, ο σύλλογος θα συνεχίσει να υπάρχει και χωρίς εμάς, εννοείται αυτό ούτως ή άλλως, αλλά εννοείται πως υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία πρέπει να βραβευστούν και να τιμηθούν. Ναι, όντως. Βλέπω εγώ τώρα μερικά από αυτά, ο Λευτέρης ο Χατζόπουλος, ο Γιάννης ο Ρετζεπέλης, ο Δημήτρης ο Καραμαλής, ο Σχωρημένος ο Γιάννης Ψηφίδης. Ο Ηλίας ο Πόπης, ο Νίκος ο Βαλεργάκης, έχει πολλά και όπως είπες και εσύ θα ακολουθήσουν και άλλα τα επόμενα χρόνια. Και άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή, βλέπω κιόλας. Θα είναι και οι γονείς του Άλκη. Λοιπόν, οι γονείς του Άλκη είχαμε επικοινωνία μαζί τους. Δεν θα παρευρεθούν στην εκδήλωση, θα υπάρχει εκπρόσωπο της οικογένειας. Είναι απόλυτα σεβαστό αυτό. Εννοείται. Οι άνθρωποι είναι ακόμα νοπό. Τώρα νομίζω αντιλαμβάνεστε τι εννοώ με την έννοια τώρα, αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Θέλει κάποιες, δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός η απώλεια μεγαλώνει. Επομένως μας είπαν ότι φέτος δεν θα μπορέσουν να είναι. Μας ευχαρίσαν πάρα πολύ για την σκέψη μας και να τιμήσουμε τον Αλκιβιάδη και για τις προσπάθειές μας με τις κινήσεις που έχει κάνει και ο Πρόεδρος και ο Λευτέρης Αρβανίτης και ο Θεόδωρος Αγκαρυπίδης με συναντήσεις κάτω στην Αθήνα, με θεσμικούς φορείς και στη Θεσσαλονίκη. Απλά μας ζήτησαν την κατανόησή μας και ότι φέτος δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στην εκδήλωση του Αλκιβιάδη. Θα υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της οικογένειας. Εντάξει, είναι όπως είπες και εσύ, είναι απόλυτα σεβαστό. Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε και οι άνθρωποι αυτοί δεν χρειάζεται να έρθουν στην αυριανή εκδήλωση για να αντιληφθούν και τον τρόπο με τον οποίο ο Άρης συνεχώς τιμάει τη μνήμη αυτού του παιδιού και ο Άρης και σχεδόν όλη η ελληνική κοινωνία, διότι η δολοφονία του Άλκη δεν ήταν απλά μια υπόθεση του Άρη. Ο σύλλογος ήταν μια υπόθεση και είναι μια υπόθεση ακόμα ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Μακάρι του χρόνου να είναι εκεί, γιατί ο Άρης δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Άλκη. Η κοινωνία μας δεν πρέπει να ξεχάσει ποτέ τον Άλκη και τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή. Κάποιοι άνθρωποι το δολοφονήσανε και τον πήρανε από την αγκαλιά της μάνας του, από την αγκαλιά του πατέρα του. 7 και 14 αύριο η ώρα έναρξης. 19 και 14 η ώρα έναρξης. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει. Είναι με τα κοινωνικά πρωτόκολλα τα οποία. Με το 75% ακόμα τελευταίες μέρες, γιατί διαβάζουμε για το 100% πλέον το οποίο θα επανέλθει από το Σάββατο. Μακάρι να έρθει άμεσα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, να δούμε ξανά τα γήπεδά μας γεμάτα. Με το 75% λοιπόν, με όλα τα κοινωνικά πρωτόκολλα. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Τι χρειάζεται να έχει ο κόσμος μαζί του και όλα όσοι θέλουν να έρθουν αύριο στο παλέ.
είναι για νοσήσαντες, είναι νοσήσαντες με πιστοποιητικά εμβολιασμού είτε rapid test. Άρα θέλει δηλαδή και την ταυτότητά του αύριο, να έχει όποιος έρθει να έχει την ταυτότητά του και να έχει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, τριπλού εμβολιασμού ή νόσης. Ναι. Θα ανοίξουν οι θύρες 1 και 3 για το κοινό. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να χειροκροτήσει τους ανθρώπους που έχουν στηρίξει το σύλλογο, που έχουν φύγει από κοντά μας, αλλά και τους αθλητές μας, οι οποίοι μας κάνουν υπερήφανους και μας έχουν κάνει τον σύλλογο με τους περισσότερους ενεργούς αθλητές στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, στην Ελλάδα. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να τους δώσει το ζεστό χειροκρότημα που τους αξίζει, ώστε να τους ενθαρρύνει για να δουν και άλλες ερτυχίες και άλλα νέα παιδιά και να κάνουν το σύλλογο μας υπερήφανο. Την εκδήλωση, ποιος την παρουσιάσει? Θα την παρουσιάσει ο Γιάννης ο Δασκάλου. Α, καλός φίλος και συνάδελφος. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Ο Γιάννης ο Δασκάλου, η φωνή του έχει συνδεθεί με κάποιες ευρωπαϊκής πορείας του Άρη. Τώρα, Νίκο, έχουμε σένα για τα γκολ που μπαίνουν στο Λίμπερο. Αλήθεια είναι και αυτό. Εύχομαι να είσαι και στους ομίλους τώρα του χρόνου, να είσαι και στους ομίλους και να είσαι πάλι εσύ. Εγώ το έχω πει. Όταν θα κάνω εγώ ευρωπαϊκό ταξίδι για παιχνίδι του Άρη, τότε θα πάει ο Άρης ομίλους, να ξέρεις. Το έχω πει. Είναι δεδομένο. Αλλά ας πάει και ας μην πάμε εμείς στο θέμα, είναι η ομάδα να προδεύει και να κάνει και το πρόβλημα στην Ευρώπη. Ωραία, λοιπόν, θα τα απολαύσουμε όλα αυτά αύριο το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια να έχεις. Να είσαι καλά.